μένει και στη συνέχεια του μάτς ο Ολυμπιακός αυτόν τον τρόπο άμυνας. Μπατίστ με τα δύο χέρια σε ένα φοβερό κάρβο, τον Μάικ Μπατίστ εδώ. Μαυροκεφαλίδης του δίνει το σουτ, ο Φώτσης αυτός διστάζει, τον Μπουρούση μπροστά του. Δίστασε για το σουτ, πασάρι στο Διαμαντίδη, αυτός διεισδύει, σουτ εκτός ισορροπίας, απλάζει την μπάλα, περνάει γρήγορα το κέντρο. Δημιουργεί προϋποθέσεις ευθυδιασμού. Τρίποντο του Νίκολα, άστοχο. Follow Καλίνας παίκτη στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Κοιτάξτε πως έρχεται ο Στρέιλερ. Μαζεύει Διαμαντίδη. Καθυστερεί να του δώσει την μπάλα. Τώρα θα αλλάξουν την μπάλα. Διαμαντίδη στα 5 δευτερόλεπτα πάλι. Ξανά η προσπάθειά του. Κοιτάξτε πόσο ωραία με. Για τον Τεόντοσιτς που πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Τελικά βρήκε ισορροπία. Πέταξε την μπάλα. Ήρθε για το ριπλίν του Μάρι στον Νίκολα που κλείνεται από τον Μπατίστο. Από τον Μπουρούση σωστά στην baseline. Ο Μπουρούσης τώρα θα χάσει το Μάρτιν που θα καρφώσει με τα δύο χέρια. 20 Μπουρούση πάνω στον κοντό του Παναθηναϊκού. Αλλά εδώ προσπαθώντας να βγει από μπροστά, δεν θα μπορέσει να κλέψει την μπάλα. Θα το εκμεταλλευτεί ο Μάρτιν που έβαλε σωστά το κορμί του και θα καρφώσει. 21-17. Ξανά η τελευταία φάση. Στο καθαρό μυαλό από ό,τι στα τελευταία, όταν κρίνεται ένα τελικό πρωταθλήματο. Διαμαντίδης η πάσα του, πανέξυπνη χαμηλά. Και το rebound του Παπαλουκά που κατεβάζει την μπάλα. Τρέχει στον εφηδιασμό Ολυμπιακό. Ο Μάρης κουράστηκε με το πάνω κάτω και με τη αλλαγή για αυτό το σήκωσε τον Μπατίστ από την είδα. Μπατίστ κατά πλάς. Εδώ η επιλογή του Μπατίστ, αλλά πολύ ωραία. Τσατσαρίς με τον Έρτσεκ. Διαμαντίδης που γύρισε στο μάτς. Ψάχνει την πάσα στην baseline. Ο Καλάθης με τη είδηση και τον κλείνει. Η πάσα για τον Κόρτον που έχει μπροστά τον Μπατίστ. Ο Κόρτον κάνει λάθος. Κλέβει ο Διαμαντίδης και πάει στον εφηδιασμό. Η μπάλα έφυγε έξω από την τελική γραμμή και είναι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ξανά το κλέψιμο του Διαμαντίδη και τώρα θα αφήσει για τον Διαμαντίδη. Ανεβαίνει ο Μπατίστ, του δίνει το screen. Διαμαντίδης δεν θα σουτάρει για τρεις. Προτιμάει την μπάσα τώρα στον Μπατίστ. Καλάθι και φάουλ. Έπει αυτή την μπάσα. Κοιτάξτε εδώ, παρότι τον έκλεισαν δύο. Ο Παναθηναϊκό, η κίνησή του από την baseline. Η μπάσα του στον Μπατίστ. Αυτό με 32. Κοιτάξτε την εξαιρετική λόμπα του καλό. Θεόντοσιτς. Η πάσα στη γωνία. Έρτσεκ ήταν αφύλακτο. Προτιμάει τη διείσδυση. Το σημερινό μάτς καθυστέρησε και πάλι να πασάρει την μπάλα. Τελικώς ο Παναθηναϊκός βρίσκει. Εφόσον έχει το σουτ. Από εκεί και πέρα η χρησιμοποίηση του Μάριτς, όπως πολύ σωστά είπα. Το Νίκολας πάει προς τα μέσα. Ξανά ο Νίκολας με τον Κέσελ. Θα πασάρει τώρα καταπληκτικά στο Μάριτς. Ψάχνει πλέον τις καλές πάσες. Ο Ντρου Νίκολας. Διαμαντίδης για τον Μπατίστ. Αυτός με το μαυροκεφαλίδι. Στο ένας εναντίον ενός. Κανένας δεν πάει για βοήθεια. Μπατίστ πάει χαμηλό. Δεν έχει παίχτη ψηλότερό του μπροστά. Εδώ κοιτάξτε πως κερδίζει κατά κράτος το μαυροκεφαλίδι, αφού έχει την εμπειρία να κρατήσει το κοντρόλ και να οδηγήσει την επίθεσή του κάτω από το καλάθι. Σκρίνει από το Μάριτς, ξανά πηγαίνει ο Μάριτς τώρα για να τον βοηθήσει, αυτή τη φορά με επιτυχία. Νίκολας θα του επιστρέψει την μπάλα, μάλιστα περνάει με πάσα το κέντρο για τον Φώτση και ξαναπαίρνει την μπάλα τώρα. Τέπιτς θα σουτάρει από την κορφή της ρακέτας, διάβασε για επίθεση και στον Ολυμπιακό, λογικά αν δεν γίνει κάποιο φάουλ εδώ. Καϊμακόγλου με το ένα χέρι σκοράρει. Ναι, έξε μακάρι στα τρίποτα. Όχι αλλά... πόσο ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο. Ένα στα 8 και μόλις 13. Αλλά ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης με τον Τεόντοσιτς. Διαμαντίδης πάει χαμηλά εκτός ισορροπίας. Καλάθης. Διαμαντίδης, Καλάθης. Εδώ πια τον βολώνει. Διαμαντίδης με το Σπανούλι. Διαμαντίδης σταματάει την τρίπλα. Η πάσα στο Φώτση που δοκιμάζει για τρεις. Φώτσης είναι εύστοχος.